σταθεί στις υφιστάμενες υποδομές το καινούργιο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα το οποίο είχαμε παραγγείλει ύψους 150.000 ευρώ θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα και θα έχουμε βέβαια και μια νέα πολύ σύγχρονη τεχνολογία όσον αφορά το θέμα των ακτινογραφιών. Προχθές παραγγείλαμε επίσης ένα καινούργιο ακτινολογικό μηχάνημα, το λεγόμενο C-Arm, το οποίο είναι μόνο για τα χειρουργεία, ύψους περίπου 60.000 ευρώ, γιατί το παλιό ήταν ήδη περασμένης τεχνολογίας και όποτε χαλούσε είχαμε προβλήματα. Χθες, με ιδιαίτερη ικανοποίηση στον αφέρο, μας κάλεσαν το ιατρείο Ορυλά και μας έκαναν μια επίδειξη των νέων μηχανημάτων και εργαλείων τα οποία είχαμε παραγγείλει και ήρθαν. Είναι λαρυγκοσκόπια και είναι και εργαλεία για χειρουργικές επεμβάσεις πλέον και στο λάρυγα και στο θηριοειδή. Ιατρία τα οποία από εδώ και πέρα στο νοσοκομείο μας θα λαμβάνουν χώρα και έχουμε βεβαίως όλες τις δυνατότητες. Εκείνο βέβαια που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να το ομολογήσουμε είναι ότι οι χώροι αυτή τη στιγμή και στο ιατρείο Ορυλά είναι μικροί και περιορισμένοι σε σχέση με αυτούς που θα έχουμε μετά στη Νέα Πτέρυγα. Θα υπάρχει χωριστά δωμάτιο το οποίο θα γίνονται οι οτοσκοπήσεις, πώς λέγονται για τα αυτιά, χωριστά οι λαρυγκοσκοπήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ένα τελευταίο κομμάτι ενημερώσω είναι ότι ήδη παραλάβαμε την πρώτη δόση των υλικών για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών. Γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει όλη την προεργασία, ότι υπάρχουν ήδη θάλαμοι ειδικοί στο Καράδιο σχολείο όπου θα μεταφερθεί σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών, θεομηνιών ή οτιδήποτε άλλο προκύψει το νοσοκομείο ή εάν προκύψει κάτι με κάποιο πλοίο ή τέλος πάντων με κάτι μαζικό φαινόμενο που θα πρέπει να νοσηλευτούν. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τους νοσηλευόμενους του νοσοκομείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οργανώνουμε και ίσως θα είμαστε το πρώτο νοσοκομείο που θα κάνει πράξη και θα υλοποιήσει το σχέδιο εκτάκτων αναγκών, το Σόστρατες έτσι όπως λέγεται, και θα το κάνουμε πράξη. Περιμένουμε μέσα στην άλλη εβδομάδα να πάρουμε και το υπόλοιπο κομμάτι της προμήθειας και από εκεί πέρα θα οργανώσουμε μία άσκηση μαζί με το στρατό και με την πυροσβεστική, έτσι όπως θα έχουμε ήδη οργανώσει, για να μπορέσουμε να ξέρουμε πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.